για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε με ποια παίχτρια είναι η Σοριάνα Πατσέκο, η πασαδόρος της ομάδας, που είναι έτοιμη να σερβίρει. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το Μαρκόπουλο το παιχνίδι. Ανάμεσα στο Μαρκόπουλο και τον Παναθηναϊκό. Απευθείας μετάδοση της Inherit Plus. 13η αγωνιστική της Α1 Volley των γυναικών, υποδοχή από την Smooth. Ψωμά, το μπλοκ. Έχει νεύκαιρη η ομάδα του Μαρκόπουλου με την κατασυνθήκη διαγωνιά της. Η ομάδα του Μαρκόπουλου, την Νάσια Λιάγκη. Η Βίλκου δεν μπορεί να τελειώσει την φάση. Και πάλι ψωμά με διπλό μπλοκ απέναντί της. Καλή άμυνα στη διαγώνιο από την Ρόγκα, η Τσίμα στην ευθεία περιμένει εκεί η Σμούτς. Πολύ μεγάλη φάση, block out από την Τσίμα και την Γκούζη. Πολύ μεγάλη φάση σε διάρκεια. Τελικά η ομάδα του Μαρκόπουλου θα πάρει τον πρώτο πόντο του σημερινού μάτς, 1-0. Έκανε δύο μπλοκ ο Παναθηναϊκός, αλλά υπήρξε αντίδραση από την ομάδα του Μαρκόπουλου. Σερβίς από την Γιαννέλου, υποδοχή από την Ρόγκα. Η Πατσέκο, πρώτος χρόνος με την Γκούζη, επιτυχημένα 1-1. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού, που είναι το φαβορί, προέρχεται βέβαια από ήττα από την ομάδα του Παναξιακού στην Άξο, λίγο πριν το θρίαμβο στη Γαλλία η ομάδα του Παναξιακού. Υποδοχή από την Ψωμά, Κάρπεντερ με τη γροθιά, δεν μπορεί, κοντρα επίθεση για Παναθηναϊκός. Έξυπνο το πέρασμα από την Πατσέκο, δεν τελειώνει τη φάση όμως. Ψωμά έξω. 1-2 για τον Παναθηναϊκό. Στο ξεκίνημα του αγώνα, από το 4 η ομάδα του Παναθηναϊκού με την Ψωμά δυσκολεύει μάλλον την Ψωμά μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι έχει διαβάσει το παιχνίδι του Μαρκόπουλου. Κάρπεντερ, Λιάγκη στη διαγώνια, την περιμένει η Πατσέκο, Ρόγκα, πόντος για την ομάδα του Παναθηναϊκού, 3-1. Καλό ξεκίνημα για τις παίχτες του Γιώργου Ρούση. Σερβίς τώρα από την Ζένια Τσίμα, την αρχηγό του Παναθηναϊκού. Κάρπεντερ, Ψωμά, μπλοκ. Διπλό, πάντα την περιμένει, διπλό μπλοκ την Ψωμά και πάλι είναι κακή πάσα, πόντος για τον Παναθηναϊκό. Πολύ γρήγορα το τριφύλι χτίζει μια διαφορά τριών πόντων και δείχνει ότι έχει σαφέστατα, και είναι γνωστό αυτό, και πολύ μεγάλη υπεροχή πάνω στο φιλέ. Σερβίς από την Τσίμα. Πάνω στην Σμούτζ, Κάρπεντερ, δικαιούλια σε πρώτο χρόνο. Πατσέκο, υπάρχει διπλή παλιά. Σωστό, 4-2. Σε επανάληψη, η φάση εδώ. Ακριβώς στην πάσα προς την διαγώνιο την Βίλκου. Κάρπεντερ. Υποδοχή από την Τσίμα, Πατσέκο, Μερτέκη θα σπάσει το διπλό μπλοκ της Λιάγκη και της Δικαιούλια. 2-5 για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Χτίζει από την αρχή ένα προβάδισμα. Με την Ράνια Γκούζη τώρα στο σερβίς. Ενώ είδατε εσείς επανάληψε την τελευταία φάση. Κακή υποδοχή από την Κοκκίου. Το Μαρκόπουλο θα σώσει την μπάλα, δίνει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πατσέκο πάει να παίξει την πάιπ με την Τσίμα, όχι επιτυχημένα. Ψωμά στη διαγώνιο, την περιμένει Πατσέκο, που απλώς θα περάσει την μπάλα. Ναι, ευκαιρία για τον Μαρκόπουλο. Κάρπεντερ και πάλι για την Ψωμά, το πλασέ. Η Τσίμα θα βγάλει την άμυνα. Πατσέκο
Βίλκου. Θα σπάσει το διπλό μπλοκ μπάλα του Μαρκόπουλου. Κοκκίου ψωμά. Block out. Από την Μερτέκη για την Καβαδία. 3-5. Ωραίες φάσεις βλέπουμε μέχρι στιγμής στον αγώνα. Παρότι στο ξεκίνημα η μπάλα πέρασε μέσα από τα χέρια της Ευαγγελίας Μερτέκη. 3-5. Ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα από το 1-0 πήγε στο 1-4 και έκτοτε έχει το προβάδισμα στο σκορ. Υποδοχή δύσκολη για τον Παναθηναϊκό. Μερτέκη στη διαγώνιο θα βγάλει την άμυνα Εκοκίου. Είναι εύκαιρα για τον Παναθηναϊκό Πατσέκου και πάλι Μερτέκη. Δεν μπορεί τώρα Εκοκίου. 3-6. Παίζουν πολύ με τη διαγώνιο και οι δύο ομάδες στα πρώτα τους χτυπήματα στον αγώνα. Αλλά μέχρι τώρα υπάρχουν καλές αντιδράσεις, καλές άμυνες ένθεν και ένθεν. Βίλκου στο σερβίς, floating service, τρέχει Carpenter για την Smooth, είναι μέσα στην πίσω ζώνη. 4-6. Υπήρξε μια μικρή αδράνεια του Παναθηναϊκού στην πίσω ζώνη άμυνας. Εκεί ανάμεσα έσκασε η μπάλα από την προσπάθεια της Smooth. 4-6. Βλέπετε εδώ την Βραζιλιάνα. Δικαιούλια, floating service, υποδοχή από την Μερτέκη, κακή υποδοχή. Τσίμα στο ρόλο Πασαδόρου, Μερτέκη στην πίσω ζώνη. Έχει κόντρα επίδεση στο Μαρκόπουλο με τη Smooth, αλλά η πάσα είναι έξω από την Smooth. 4-7. Από την προσπάθεια του Μαρκόπουλου και την Smooth που σημάδεψε στην ίδια ζώνη, στην πίσω ζώνη, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα έφυγε έξω. 7-4. Μερτέκη στην, στο σερβίσι. Λιάγκη θα πάρει τον πόντο. 7-5. Το Μαρκόπουλο βρίσκει λύσεις και μειώνει στους δύο. Με την Λιάγκη τώρα στο σερβίς. Λίγο πριν το πρώτο τεχνικό time out του αγώνα. Κακή υποδοχή και πάλι από την Μερτέκη. Τσίμα. Το Μαρκόπουλο έχει ευκαιρία για να πάει στον πόντο. Smooth block από το Παναθηναϊκό διπλό. Και νέο block και πάλι Smooth στην άμυνα. Το πλασέ στην πίσω ζώνη περιμένει όμως η Μερτέκη. Πατσέκο, Τσίμα. Η Smooth θα βγάλει την άμυνα. Carpenter το πλασέ. Η Ρόγκα εντυπωσιακή άμυνα. Νέα ευκαιρία για το Μαρκόπουλο. Carpenter, Smooth. Η Ρόγκα νέα άμυνα. Πολύ ωραία φάση. Τσίμα με διπλό μπλοκ απέναντί της έξω. 7-6 για τον Παναθηναϊκό. Το Μαρκόπουλο που μειώνει στον πόντο με την κατασυνθήκη σήμερα διαγώνια την Νάσια Λιάγκη στο σερβίς. Άσος, εδώ έπαιξε ρόλο και η τύχη. Πατσέκο αφινουδιάστηκε. 7-7. Το 3-6 γίνεται 7-7. Με ένα σερί 4-1 που τρέχει η ομάδα των Μεσογείων. Υποδοχή από την Ρόγκα. Πατσέκο, Βίλκου. Ωραίο το πλασέ. 8-7, τεχνικό time out. Πρώτο στον αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να χάνει το προβάδισμα των τριών πόντων, το 1-4 και το 3-6 που είχε. Εδώ είναι η τελευταία φάση, είδε το κενό η Βίλκου. Δεν μπόρεσε να υπάρξει αντίδραση. Οι πόντοι, 3 για τη Λιάγκη, 2 για τη Μερτέκη, 1 πόντος για την Ψωμά, τη Smooth, την Κούζου και την Τσίμα. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Για να έχουμε συνέχεια του αγώνα.
το σκορ στο 7-8 υπέρ του Παναθηναϊκού. Σερβίς τώρα για τον Παναθηναϊκό με την Καβαδία Carpenter Smoots block out με την Πατσέκο 8-8. Με την Smoots το σερβίς για την Ρόγκα, Πατσέκο, Τσίμα. Η μπάλα θα σπάσει το διπλό μπλοκ του Μαρκόπουλου. Εξαιρετικό το πέρασμα από την Carpenter. Η ομάδα του Μαρκόπουλου ξαναπαίνει προβάδισμα με 9-8. Έπειτα από το 1-0 στο ξεκίνημα του αγώνα. Και σερβίρει και πάλι με τη Smoots. Στην μπροστά ζώνη με την Πατσέκο, η Λιάγκη, συγγνώμη, Ψωμά, θα πάρει την επίθεση. Πολύ κακό χτύπημα, 9-9. Carpenter σε πρώτο χρόνο με την Γιαννέλου, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Βίλκου, Κοκκίου πόντος. Ο Παναθηναϊκός ξανά μπροστά με 19. Το παιχνίδι φαίνεται να έχει ισορροπήσει. Για τις δύο ομάδες και σερβίς από την Σοριάνα Πατσέκο, την πασαδόρα του Παναθηναϊκού. Υποδοχή από την Smoots. Carpenter σε πρώτο χρόνο με τη Γιαννέλου. 10-10. Πόντο πάνε δύο ομάδες. Σερβίς από την Γιαννέλου στην πίσω ζώνη, αλλά πολύ πίσω. 11-10 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Υποδοχή από την Ψωμά. Carpenter στην άλλη γωνία από το 2 για την Λιάγκη. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Μερτέκη. Το μπλοκ για τον Παναθηναϊκό. Και πάλι Μερτέκη. Μπλοκ μέσα. Από Δικαιούλια και Carpenter. 11-11. Εδώ σε επανάληψη. Τελευταία φάση. Με την Carpenter στο σερβίς. 11 όλα. Jump service, αλλά άστοχο. 12-11. Πόντο. Πηγαίνει ο αγώνας. Μετά το αρχικό 1-4 και 3-6 του Παναθηναϊκού. Out. Από την Γκούζου. 12 όλα. Πατσέκο σε πρώτο χρόνο με την Καβαδία. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Λιάγκη μπλοκ. Διπλό από την Μερτέ και την Καβαδία. 13-12. Σερβίς από την Βίλκου. Carpenter για την Ελιάγκη. Ανάμεσα στη Μερτέκη και την Καβαδία. Δεκατρία. Ντέρμπι
εδώ στο Μαρκόπουλο, στο πρώτο σετ. Με σερβίς από την Δικαιούλια. Σημαδεύει την Τσίμα, Πατσέκο. Δεν τελειώνει τη φάση του Παναθηναϊκού στο Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλο έχει κόντρα για το 14-13 με τη Λιάγκη. Κόβει Μερτέκη με την Καβαδία και πάλι Κάρπεντερ. Η επιλογή της είναι η smooth block out. Μπροστά το Μαρκόπουλο, 14-13. Μερτέκη, το πλασέ. Το Μαρκόπουλο και πάλι έχει την ευκαιρία. Για κόντρα δεν τελειώνει φορά. Τσίμα. Γιαννέλης ο ρόλου Πασαδόρου για την Ελιάγκη. Μπλόκα από την ομάδα του Μαρκόπουλου. Από τον Παναθηναϊκό 14 όλα. Καρπεντέρ δεν παίρνει καλή υποδοχή. Κάνει την pipe η ομάδα του Μαρκόπουλου με την ψωμά. Η Μερτέκη η pipe. Καλή άμυνα και πάλι από τον Μαρκόπουλο. Πλασέ από τη Σμούτζ όμως το μπλοκ είναι εκεί του Παναθηναϊκού. Με την Καβαδία 15-14. Καρπεντέρ, κακή άμυνα. Η υποδοχή από την ομάδα του Μαρκόπουλου. Ο Παναθηναϊκός δεν καταλαβαίνεται και με την εμπειρία του 16-14. Μπροστά η ομάδα του Παναθηναϊκού που το 14-13 με ένα σερί 3 με το κάνει 16-14. Ένα άσος για τον Μαρκόπουλο, 9-7 επιθέσεις υπέρ του Μαρκόπουλου, ένα 4 ταμπλό για τον Παναθηναϊκό, εκείνη η διαφορά μέχρι τώρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Από τα λάθη του αντιπάλου 3 για τον Μαρκόπουλο, 5 για την ομάδα του Παναθηναϊκού, δηλαδή το Μαρκόπουλο κάνει 5 λάθη, ο Παναθηναϊκός κάνει 3. Σας βλέπετε ορισμένες από τις καλύτερες φάσεις του πρώτου σετ, ένα παιχνίδι το οποίο πηγαίνει αρκετά στον πόντο. Δεν μας επιστρέφουμε στον αγωνιστικό χώρο με την Μερτέκη στο σερβίς. 16-14. Υποδοχή από την ψωμά. Πρώτος χρόνος. Θα βγει εντυπωσιακή άμυνα από την Ρόγκα και ο Παναθηναϊκός δεν θα αφήσει την μπάλα να πέσει έξω. Είναι έξω. Είναι μέσα. 15-16. Out έδειξε ο επόπτης. Μέσα έδειξε ο διαιτητής και είναι μέσα η φάση. Πεντακάθαρα από το replay. Ευχαριστούμε. 16-15. Πολύ κακό σερβίς από την Λιάγκη. 17-15. Σερβίς από την Καβαδία. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με την Κάρπεντερ. Τσίμα στη διαγώνιο. Τρέχει η Κοκκίου να βγάλει μια εξαιρετική άμυνα, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. (18-15) Time out από τον
Βέσκο Ιβάνοβιτς για την ομάδα του Μαρκόπουλου, που είναι πίσω στο σκορ με 18-15. Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει ένα προβάδισμα. Αλλά δεν μπορεί μέχρι τώρα να πάρει την διαφορά που θέλει. Βλέπετε πάντα highlights από τον αγώνα. ...15-18 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Με σερβίς από την Καβαδία. Στην μπροστά ζώνη, δύσκολα το Μαρκόπουλο. Λιάγκη στη διαγώνιο. Είναι έξω. 19-15. Σερβίς και πάλι για τον Παναθηναϊκό, που στο πιο κρίσιμο κομμάτι του πρώτου σετ χτίζει μια διαφορά 4 πόντων. Κάρπεντερ Σμούτ, δεν υπάρχει συνέχεια. Έτρεξε η Καβαδία, αναβγάλει την άμυνα 16-19. Καβαδία η οποία φαίνεται να χτύπησε την ώρα που έπεσε. Το βλέπετε εδώ στο πρώτο πλάνο. Προδοχή από την Τσίμα Πατσέκο. Δεν υπάρχει συνέχεια το Παναθηναϊκό. Και το Μαρκόπουλο στην κόντρα παίρνει τον πόντο. 17-19. Διαμαρτυρίες για φιλέ από τον κύριο Ρούση. Πρώτος χρόνος, άσχημα εκτελεσμένος από την Γκούζου, 18-19. Μετά το time-out. Time-out τώρα από τον κύριο Ρούση. Μετά το time-out του Μαρκόπουλου. Το Μαρκόπουλο αμείωσε. Τώρα η ομάδα του Παναθηναϊκού βλέπει τη διαφορά να πηγαίνει στο πόντο από το 15-19 στο 18-19. Για να δούμε αν το Μαρκόπουλο θα μπορέσει να επιστρέψει στον αγώνα. Με σερβίς από την Σμούτζ. Προδοχή από την Τσίμα Πατσέκο. Πρώτος χρόνος για τον Παναθηναϊκό, που όμως κόβεται από τον Μαρκόπουλο. Είναι ευκαιρία για το τριφύλι με την Τσίμα Κοκκίου. Κόντρα επίθεση για τον Μαρκόπουλο με τη Λιάγκη έξω. Και ο Βέσκο Ιβάνοβιτς δεν το πιστεύει. Την χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Μαρκόπουλου. 20-18. Εδώ. Σε επανάληψη. Κάρπεντερ θα περάσει την μπάλα. Υπάρχει παράβαση από την ομάδα του Μαρκόπουλου. 18-21. Και time out από τον Βέσκο Ιβάνοβιτς. Βλέπει τον Παναθηναϊκό και πάλι να ξεφεύγει το σκορ. Δείτε εδώ. Φιλέ από την Κάρπεντερ. 18-21. Παναθηναϊκός, ο οποίος προηγήθηκε με 15-19, μείωσε το Μαρκόπουλο σε 18-19. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι στο συν 3, λίγο πριν το τέλος του πρώτου σετ.
Με σερβίς τώρα από την Πατσέκο. Floating service πάνω στην Κοκκίου. Η επιλογή της Carpenter είναι ψωμά. Πόντος 19-21. Το Μαρκόπουλο μειώνει στους δύο. Σε ένα παιχνίδι παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον στο πρώτο σετ. Με σερβίς από τη Γιαννέλου. Ρόγκα, Γκούζου. Την περιμένει η Γιαννέλου. Ψωμά, πόντος! 20-21 το Μαρκόπουλο και πάλι στον πόντο. Και αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, η μεταξά στη θέση της Γκούζου. Αλλάζει κεντρική ο κύριος Ρούσης. Με σερβίς από την Γιαννέλου. Πατσέκο, η Τσίμα στην πίσω ζώνη. Το Μαρκόπουλο έχει κόντρα με την ψωμά. Υπάρχει συνέχεια για την ομάδα του Μαρκόπουλου. Πατσέκο, έξω από τη Βίλκου. Πολύ κακό χτύπημα. Και να που έχουμε ισοπαλία. 21-21. Με ένα σερί 3-0 για τον Μαρκόπουλο. Αποδοχή από την Ρόγκα, η επιλογή της Πατσέκο, είναι πρώτος χρόνος. Υπάρχει αντίδραση από την γηπεδούχο ομάδα. Λιάγκη μέσα! 22-21. Γυρίζει τελείως το μάτς το Μαρκόπουλο σε αυτό το σετ και προηγείται από 18-21 σε 22-21. Time out από τον κύριο Ρούση. Ο Παναθηναϊκός εδώ δείχνει να μην αντιδρά καλά στην αντεπίθεση του Μαρκόπουλου. Και δείτε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες των γηπεδούχων. 22-21. Ένα στάσο για τον Μαρκόπουλο. 15-8. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Σχεδόν διπλάσια η πόντη του Μαρκόπουλου από επίθεση. 1-4 τα μπλοκ. Το Μαρκόπουλο κάνει 9 λάθη. Παναθηναϊκός 5. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, αν θα μπορέσει να κρατήσει το προβάδισμα η ομάδα του Μαρκόπουλου όσον αφορά πάντα το πρώτο σετ. Αποδοχή από την Τσίμα, Πατσέκο, Βίλκου, κόντρα επίθεση για την ομάδα του Μαρκόπουλου. Στην πίσω ζώνη υπάρχει η Μερτέκη για να βγάλει την άμυνα. Βίλκου στη διαγώνιο, νέα άμυνα από την Ψωμά. Θα πάρει και την επίθεση, πόντος! 23-21. Στο συν 2 η ομάδα του Μαρκόπουλου. Για να δούμε, Γιαννέλου στο σερβίς για το Μαρκόπουλο που τρέχει ένα σερί 5-0. Πατσέκο, πρώτος χρόνος, σωστά απεγμένος με την μεταξά. 23-22, Παναθηναϊκός αντιδρά και μειώνει στον πόντο. Σερβίς τώρα για την Ζένια Τσίμα. Πολύ δύσκολη υποδοχή για τον Μαρκόπουλο. Σωμά, Παναθηναϊκός έχει κόντρα για την ισοφάριση με τη Μερτέκη. Υπάρχει αντίδραση, αλλά χωρίς συνέχεια. 23 όλα. Παναθηναϊκός αντιδρά και στο 23-21 ισοφαρίζει. Σε 23-23. Αποδοχή από την Ψωμά με την Carpenter, πόντος!
Με Μεταξά και Μερτέκη, 24-23 set goal για τον Μαρκόπουλο με μια ευκαιρία να πάρει το πρώτο set. Κάρπεντερ. Υποδοχή από την Ρόγκα, επιλογή της Πατσέκο. Είναι σωστά η Μεταξά που την δικαιώνει 24 όλα. Και πλέον πάμε για τους 26 πόντους στην ανάδειξη του νικητή σε αυτό το σετ. Με σερβίς από τη Μεταξά. Υπάρχει κίτρινη κάρτα. Από τον κύριο Μιχαήλογλου. Όλα. Μπορεί και να ήταν out η μπάλα. Κάρπεντερ. Κοκκίου τρέχει να βγάλει την άμυνα. Κάρπεντερ. Και πάλι για την ψωμά. Πόντος. Αχιλιάκη, με συγχωρείτε. 25-24. Παναθηναϊκός πίσω με ένα νέο set ball δεύτερο στον αγώνα για τον Μαρκόπουλο. Η Πολυδόρη για το σερβίς στη θέση της ψωμά. Με την Πολυδόρου υποδοχή από την Τσίμα. Πατσέκο, Βίλκου. Υπάρχει άμυνα από τον Μαρκόπουλο. Κόντρα επίθεση. Απλώς η μπάλα θα περάσει στο τερέν του Παναθηναϊκού. Ευκαιρία για το τριφύλι για την ισοφάριση. Πατσέκο, Βίλκου. Το πλασέ. Η Κοκκιού θα βγάλει την άμυνα. Κάρπεντερ. Υπάρχει συνέχεια στη φάση. Τέσσερις μπάλες για την ομάδα του Μαρκόπουλου. 26 όλα. 25 όλα. Κλείνει η αλλαγή της ψωμά με την Πολυδόρου. Χαμένο και το δεύτερο set ball για τον Μαρκόπουλο. Βίλκου στο σερβίς. Κάρπεντερ, Σμούτς, πόντος. 26-25. Αλλαγή η Γιάνκοβα στη θέση της Λιάγκη. Είναι νέα διαγώνιος του Μαρκόπουλου. Απιτσιρίκα. Μεγάλο ταλέντο μας έλεγε ο Βέσκο Ιβάνοβιτς, αλλά έχει πολλά να μάθει ακόμα. Κακή υποδοχή από τη Μερτέκη. Πατσέκο. Μερτέκη με διπλό μπλοκ. Τέλος σετ. Θα το πάρει το Μαρκόπουλο με 27-25. Και 1-0 εδώ στα Μεσόγεια. Για την ομάδα του Μαρκόπουλου που αντιδρά πολύ καλά. Ευνηδιάζει τον Παναθηναϊκό που είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης και παίρνει το πρώτο σετ 27-25. Ξανά σε επανάληψη τελευταία φάση. Με την Πατσέκο να τρέχει να βγάλει την πάσα. Το μπλοκ από τον Μαρκόπουλο, πόντος 27-25. Τέλος σετ στο Μαρκόπουλο. Σε 32 λεπτά νικήτρια ομάδα του Μαρκόπουλου. Μικρή διακοπή, τα λέμε σε πολύ λίγο. Εδώ είναι η συνολική κατανομή των πόντων με ένα άσο για τον Μαρκόπουλο. 18-11 η επιθέση, πολύ μεγάλη διαφορά. 3-4 τα μπλοκ υπέρ του Παναθηναϊκού. 10 λάθη κάνει τον Μαρκόπουλο. 5 ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έδειξε να αντιδράει καλά. Πολύ καλή αντίδραση για την ομάδα του Μαρκόπουλου. Και μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι στο 1-0. 32 αμυνές για τον Μαρκόπουλο, 19 για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα από τα στοιχεία του αγώνα που μπορούν να δείξουν και γιατί η ομάδα του Μαρκόπουλου πήρε την νίκη. Υποδοχές 36% για τον Μαρκόπουλο, 61% για τον Παναθηναϊκό. Πολύ πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό δεν φάνηκε τουλάχιστον στον αγώνα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο σετ. Επιθέσεις 36% για τον Μαρκόπουλο. Και εδώ είναι ένα επίσης κλειδί του αγώνα, το μόλις το 27% για την επίθεση για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πατσέκο. Μπλοκ για την ομάδα του Μαρκόπουλου, τριπλό. Έχει τώρα την κόντρα επίθεση για το 1-0 το Μαρκόπουλο. Κάρπεντερ για την ψωμά στην ευθεία. Δεν μπορεί η Βίλκου. 1-0.
σερβίς. Τώρα για το Μαρκόπουλο με την Γιαννέλου. Υποδοχή από την Ρόγκα. Δεν μπορεί να κόψει την Πατσέκο πάνω στο φιλέ η Ψωμά. 1-1. Σερβίς του Παναθηναϊκού με την Καβαδία. Η Κάρπεντερ πρώτος χρόνος με τη Δικαιούλια. Ο Παναθηναϊκός έχει την κόντρα για το 2-1. Με τη Βίλκου στη διαγώνια την περιμένει η Λιάγκη να βγάλει την άμυνα. Ψωμά το πλασέ. Περιμένει πίσω από τον μπλοκ η Βίλκου. Η Τσίμα δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Κάρπεντερ για την Ψωμά. Και πάλι η Τσίμα στη μικρή διαγώνια. Θα πάρει τώρα και την επίθεση έξω. 2-1. Block out ήταν από τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος Μιχαήλογλου λέει ότι η μπάλα δεν βρήκε. Ο Παναθηναϊκός πίσω στο σκορ για να προτιμά τον Μαρκόπουλο μπροστά με 2-1. Από εδώ δεν μπορεί να φανεί. Έξω το σερβίς από την Κάρπεντερ. 2-2. Τέσσερα χαμένα σερβίς για τον Μαρκόπουλο, ένα για τον Παναθηναϊκό. Σερβίς τώρα από την Πατσέκο. Ψωμά, εντυπωσιακό τελείωμα από την Αλεξάνδρα Ψωμά. 3-2. Μαρκόπουλο συνεχίζει στο ρυθμό του πρώτου σετ που το πήρε, υπενθυμίζουμε, με 27-25. Αλλά δίνει πόντους στον Παναθηναϊκό το Μαρκόπουλο με τα χαμένα του σερβίς. 5. Μέχρι τώρα 3-3. Παναθηναϊκός είναι το φαβορί της αναμέτρησης, όμως θα πρέπει να αντιδράσει στο καλό διάβασμα του παιχνιδιού που έχει μέχρι τώρα το Μαρκόπουλο. Κάρπεντερ, πρώτος χρόνος με τη Δικαιούλια. Κοκκίου για την Σμούτς. Το πλασέ εκεί περιμένει η Μερτέκη, πάει πόντος. Υπάρχει υπέρβαση, έχει πατήσει το τρίμετρο η ομάδα του Παναθηναϊκού. 4-3 σε αυτή την πάει που επιχείρησε η ομάδα του Γιώργου Ρούση. Δικαιούλια στο σερβίς. Και πάλι έξω. Αυτό δείχνει ο Βέσκο Ιβάνοβιτς, δεν το βλέπετε εσείς. Τρεις φορές χαμένα σερβίς για τον Μαρκόπουλο σε αυτό το σετ. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 4-4. Εδώ. Σωστό το σφύριγμα. Έχει πατήσει Ζένια Τσίμα στο τρίμετρο. Ευχαριστούμε. Το συγχαρητήρι μας τον Νίκο Σβόμπο, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται στις κάμερες για αυτό το replay. 4-4 σερβίς από την Ναταλία Μεταξά. Υποδοχή από την Κοκκίου. Η Κάρπεντερ πρώτο χρόνο με τη Γιαννέλου. Δεν συγχρονίζονται. Παναθηναϊκός προβάδισμα για πρώτη φορά στο σετ. Με 5-4. Βλέπετε ξανά εδώ τη Μεταξά στο σερβίς. Έξω. 5-5. Νέα ισοπαλία σε αυτό το σετ. Είναι η πέμπτη. Υποδοχή από την Τσίμα, Πατσέκο, αντίδραση από τον Μαρκόπουλο που έχει την κόντρα επίθεση. Κάρπεντερ στην ευθεία, εξαιρετική άμυνα από την Ρόγκα. Μερτέκη στη διαγώνιο, η άμυνα από την Ψωμά. Σμούτ στη μικρή διαγώνια με τον νόμο. Η Μερτέκη, εντυπωσιακή άμυνα. Και πάλι το Μαρκόπουλο, Κάρπεντερ, Σμούτ με διπλό μπλοκ στη διαγώνιο και πάλι Ρόγκα. Κοκκίου, Κάρπεντερ με τη μία πόντος. Αλλά έχει βρει φιλέ. Έξι πέντε μπροστά ο Παναθηναϊκός. Κάρπεντερ, Σμούτζ. Παναθηναϊκός έχει την κόντρα για το 7-5.
Η μπάλα θα σπάσει στο καρφί της Μερτέκη, στο διπλό μπλοκ του Μαρκόπουλου, έξω από τη Σμούτς. 5-7. Σερβίς είναι από την Βίλκου, Παναθηναϊκός, είναι στο σύν 2. Σμούτς, κακή υποδοχή, Κάρπεντερ θα πάρει την επίθεση, μπλοκ μέσα από την Πατσέκο και την Καβαδία. 5-8, τεχνικό time-out, πρώτο στο δεύτερο σετ. Βλέπετε τον Βέσκο Ιβάνοβιτς που τα λέει με την Σμούτς και εδώ η τελευταία φάση. Πόντι από μπλοκ 3 για την Καβαδία. Πρώτη απόλυση στον αγώνα. Δικαιούλια Κάρπεντερ, Ζαχαρέλου. Συγγνώμη, Γιαννέλου, Μερτέκη και Βίλκου. Οι παίκτριες που έχουν από ένα μπλοκ. Οι επιθέσεις το 32% για τον Μαρκόπουλο. Μόλις στο 24% για τον Παναθηναϊκό. Έχει ανεβάσει λίγο το ποσοστό του από το 21% στο ξεκίνημα του σετ. Στο 24 βλέπετε μια εικόνα από τις κερκίδες στο κλουσό του Μαρκόπουλου που είναι σχεδόν γεμάτο, έχει αρκετό κόσμο και πολλά παιδάκια. Αυτό είναι το ευχάριστο εδώ στο κλειστό των Μεσογείων. Σερβίς από τη Βίλκου με το σκορ στο 5-8. Υποδοχή από την Σμούτς, το πλασέ, αντένα. 5-9. Με σερβίς από την Βίλκου, υποδοχή κακή από την Ψωμά. Η Κοκκίου απλώς θα περάσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία για το 5-10 και το double score. Μπλοκ εντυπωσιακό όμως από Γιαννέλου και Κάρπεντερ. 6-9. Ενώ σε λίγο ετοιμάζεται και η Χρύσα Γιαννέλου. Της δίνει οδηγίες ο Βέσκο Ιβάνοβιτς. Το Μαρκόπουλο προηγείται με ένα 0 σετ. 4 μπλοκ για το Μαρκόπουλο, 5 για το Παναθηναϊκό. Στην μπροστά ζώνη Σμούτς, Πατσέκο, Μερτέκη, η Κοκκίου στην διαγώνη, ο Λιάγη μέσα στην μεγάλη διαγώνη, 7-9. Και σερβίς είναι τώρα από την Σμούτς. Δείτε εδώ ξανά σε επανάληψη τελευταία φάση πως η Λιάγκη τελειώνει τη φάση. Μερτέκη, Πατσέκο, η Κοκκίου είναι εκεί για να βγάλει την άμυνα. Κόντρα είναι και πάλι για τον Μαρκόπουλο με τη Λιάγκη έξω. 7-10. Και Χρύσα Γιαννέλου στη θέση της Σμούτς. Εδώ. Αλλάζει ακραία. Ο Βέσκο Ιβάνοβιτς, Παναθηναϊκός, μετά το 5-5, έδεξε ένα σερί 4-0. Έχει το προβάδισμα στο σκόρ, η Ψωμά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Θα σπάσει το διπλό μπλοκ του Παναθηναϊκού, Βίλκου, η Κοκκίου. Δεν μπορεί στην ευθεία, 11-7 ο Παναθηναϊκός, ως 4. Τα λέει με την Κοκκίου για το πώς θα πρέπει να τοποθετεί τα χέρια της. Κάρπεντερ, Ψωμά, έξω. 11-8. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα μετά το 5-5. Μια διαφορά που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4 πόντων.
Πατσέκο, Βίλκου, δεν μπορεί Γιαννέλου. Στη μεγάλη διαγώνιο, 12-8. Σερβίς από την Καβαδία. Πάνω στην ψωμά, Κάρπεντερ και πάλι ψωμά στη διαευθεία. Εξαιρετικό το χτύπημα, 12-9. Εδώ τα βάζει και με τον εαυτό της η Αντριάννα Βίλκου. Αποδοχή από την Τσίμα που θα πάρει και την επίθεση. Κοκκίνου εκεί να βγάλει μία ακόμα άμυνα. Γιαννέλου, απλώς θα περάσει την μπάλα. Πατσέκο για την Βίλκου, το πλασέ, η δικαιούλια είναι εκεί για την άμυνα. Κάρπεντερ ψωμά, βγάζει εξαιρετική άμυνα. Η Μερτέκη στην πίσω ζώνη, η Βίλκου δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Κάρπεντερ και πάλι για την ψωμά, block-out. 10-12. Το Μαρκόπουλο βρίσκει λύσεις και μειώνει από τους 4 στους 2. Αποδοχή από την Μερτέκη, Τσίμα. Παναθηναϊκός απλώς θα περάσει την μπάλα. Ευκαιρία να μειώσει τον πόντο τον Μαρκόπουλο, αλλά υπάρχει μπλοκ για τον Παναθηναϊκό. Ασυνεννοησία για τις παίκτες του Μαρκόπουλου. Τσίμα το πλασέ, η Κάρπεντερ θα βγάλει την άμυνα. Κοκκίου σε ρόλο Πασαδόρου. Λιάγκη στη διαγώνιο, η Βίλικου την περιμένει. Τσίμα θα σπάσει το διπλό μπλοκ του Μαρκόπουλου. Κάρπεντερ για τη Λιάγκη, πόντος. 12-11. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ωραίες φάσεις, πολλές άμυνες. Και ο Βέσκο Βάροβιτς, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος από την νεανική ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή στο αγωνιστικό χώρο. Το 8-12 γίνεται 11-12. Πατσέκο δεν μπορεί δικαιούλια. 13-11 ο Παναθηναϊκός. Σταματάει το σερί του Μαρκόπουλου. Πατσέκο στο σερβίς. Υποδοχή από την ψωμά. Η Κάρπεντερ για την Λιάγκη. Μπλοκ μέσα από την Βίλκου και τη Μεταξά. Πόντος ψυχολογίας για τον Παναθηναϊκό. Έχει υπεροχή στο μπλοκ. Το δείχνει τώρα στο συν 3. Πατσέκο στο σερβίς. Κοκκίου, δύσκολη υποδοχή. Ψωμά, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. 15-11 ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα και πάλι, εκεί που μείωσε το Μαρκόπουλο. Αν και υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο σετ ήταν μπροστά με 15-19 και τελικά το έχασε με 27-25. Πατσέκο, floating service, δυσκολεύει πολύ την υποδοχή της. Κοκκίου, Λιάγκη, θα σπάσει μπάλα στο διπλό μπλοκ του Παναθηναϊκού. Τσίμα, δικαιούλια πόντος. 12-15. Κλείνει η αλλαγή της Γιαννέλου με τη Σμούτς. Με την ψωμά σου σερβίς. Κακή υποδοχή από την Ρόγκα, άσος. 13-15. Παναθηναϊκός που προέρχεται από την ήττα στην Άξο. Και ενώ η Άση είναι 2 για τον Μαρκόπουλο και κανείς μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Το Μαρκόπουλο που την προηγούμενη εβδομάδα είχε ρεπό. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, 15-13 να προετοιμάται.
ελευθερής από την ψωμά στην πίσω ζώνη. Πατσέκο, Βίλκου, η Κάρπεντερ είναι εκεί για να βγάλει την άμυνα. Κοκκίου, Σμούτς, την διαγώνει Ρόγκα, την περιμένει για να βγάλει την άμυνα. Πατσέκο, Βίλκου, η Κοκκίου θα βγάλει και πάλι την άμυνα για την Ηλιάκη. Πόντος, 14-15. Και πάλι στο μόνο το Μαρκόπουλο, όπως έκανε νωρίτερα στο 11-12. Έχει βγάλει πάρα πολλές άμυνες η ομάδα του Μαρκόπουλου και αυτό είναι που την κρατάει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ψωμά, δύσκολη υποδοχή. Μερτέκη, κόντρα για τον Μαρκόπουλο και για την ισοφάριση. Με τη Λιάγκη υπάρχει παράβαση. Σωστό, είναι διπλή παλιά από την Κάρπεντερ. Τεχνικό time out. Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός είναι μεν μπροστά από το 5-5 και μετά, αλλά το Μαρκόπουλο καταφέρει να μένει κοντά και να τον προβληματίζει πάρα πολύ. Οι επιθέσεις ψωμά 9-25, Λιάγκη 8-22, Σμούτσεξ 18, Γιάννη 2-4, Δικαιούλια 1-5. Έχει μείνει πολύ χαμηλά όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού. Βίλκο 4-16, Μερτέκη 3-16, Τσίμα 3-18. Δηλαδή έχουν οι τρεις τους 10 στις 50 επιθέσεις. Πολύ χαμηλό ποσοστό, πάρα πολύ χαμηλό. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει μόλις 23% στην επίθεση. Το Μαρκόπουλο είναι στο 34%, ελαφρώς καλύτερο. Υποδοχές στο 36%, του Μαρκόπουλο στο 54% ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό μέχρι τώρα δεν αποτυπώνεται στην εικόνα του αγώνα. Που το Μαρκόπουλο είναι αλήθεια ότι κλέβει σε εντυπώσεις. Και γιατί πρόκειται με ένα 0 στα σετ 27-25, αλλά και γιατί στο δεύτερο έχει προβληματίσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Είναι νεανική ομάδα του Μαρκόπουλου. Το Παναθηναϊκό μέχρι τώρα να έχει 11 ρεκόρ, 10 νίκες, 1. Το Μαρκόπουλο έχει 4 νίκες, 6 ήττες. Και η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι 19 πόντοι. Υποδοχή από την Κοκκίου, Κάρπεντερ, Λιάγκη, μπλοκάουτ. 16-15. Το Μαρκόπουλο σε αυτό το σετ δεν έχει περάσει ποτέ. Έχει περάσει, με συγχωρείτε, στο σκορ μπροστά. Τελευταία φορά που πέρασε ήταν στο 4-3 στο ξεκίνημα του αγώνα. Σερβίς από την Δικαιούλια. Υποδοχή με τα χέρια από την Τσίμα. Δεν υπάρχει συνέχεια. Πόντος σε πρώτο χρόνο για το Παναθηναϊκό, 17-15 με τη Μεταξά. Εδώ φάνηκε ότι θα μπορούσε να βγει άμυνα για τον Μαρκόπουλο. Η Γιαννέλου βρήκε την μπάλα, αλλά χωρίς συνέχεια. Έξω. 17-16. Δεν βάζω δύναμη, λέει η Μεταξά στον Γιώργο Ρούση. Η μπάλα όμως έφυγε out. Υποδοχή από την Ρόγκα, Πατσέκο, Μερτέκη, παλασπάει στο διπλό μπλοκ του Μαρκόπουλου, Σμούτς, πόντος, εξαιρετική άμυνα το Παναθηναϊκό, τρέχει η Ρόγκα να βγάλει μια φοβερή άμυνα. Κάρπεντερ για τη Σμούτς στην ευθεία, 17 όλα. Να που το Μαρκόπουλου σοφαρίζει. Εξαιρετική εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού. Το Μαρκόπουλο βρίσκει την ευκαιρία και εσωφαρίζει στην ευθεία με τη Σμούτς. Και η Νάση Χαλιάκη στο σερβίς. Κάκιστη υποδοχή τον Παναθηναϊκό. Κάρπεντερ περνάει την μπάλα με τη μία. Για ποιον, για τη Σμούτς. Ο Παναθηναϊκός έχει αντίδραση και έχει αυτό στην επίθεση τώρα με τη Βίλκου. Ψωμά, Σμούτς, η Ρόγκα θα βγάλει την άμυνα στην διαγώνιο. Μερτέκη, η Ψωμά εντυπωσιακό, εντυπωσιακή άμυνά της, τρέχει η Λιάγκη, 18-17. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι βλέπουμε πάντως μέχρι τώρα. Με πάρα πολύ ωραίες φάσεις και από τις δύο πλευρές. Ωραίο θέαμα από τις δύο ομάδες.
Αντριάννα Βίλκου στο σερβίς. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με έναν. Υποδοχή από την Ψωμά. Carpenter, smooth block μέσα από την Πατσέκο και την Καβαδία. 19-17. Ίσως η Carpenter θα πρέπει να παίξει περισσότερο με τη Λιάγκη. Βλέπει ότι η smooth από το 4 κόβεται από τον Παναθηναϊκό. Δύσκολη υποδοχή. Η Λιάγκη απλώς θα περάσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία για το συν 3. Πατσέκο πόντος με την Καβαδία. 17-20. Το 17-17 γίνεται 17-20. Time out από τον Βέσκο Ιβάνοβιτς. Πολύ λογικό. Ρώτησε νωρίτερα στη γραμματεία πόσα time out έχει. 2, το 1 το παίρνει τώρα. 17-20. Πόντι 10 Ψωμά, 10 Λιάγκη για το Μαρκόπουλο και για τον αγώνα. 7 η Σμούτς. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού με Καβαδία, Μερτέ και Βίλκου είναι στους 5. 4η, 5η και 6η σκόρερ του αγώνα μέχρι τώρα. 18 άμυνες Κοκκίου, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Τσίμα 10, Ρόγκα 8, Κάρπεντερ 9, Μερτέκι 8. Το 17-20 μπορεί και να μην λέει τίποτα. 15-19 ήταν το σκορ στο πρώτο σετ και 18-20. Αν θέλουμε να πούμε λίγο για την προϊστορία. Είναι πολύ, λίγο πριν από λίγη ώρα δηλαδή. Σερβίς από τη Βίλκου. Υποδοχή από την Ψωμά. Carpenter, Λιάγκη δεν μπορεί. 21-17. Ο Αθηναϊκός παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα σε αυτό το δεύτερο σετ. Με σερί 4-0. Time out και πάλι από τον Βέσκο Ιβάνοβιτς. Εδώ βλέπετε τον κύριο Ρούση. Παναθηναϊκός είναι στο συν 4, αλλά το Μαρκόπουλο έχει δείξει σήμερα ότι αντιδράει πολύ. Καλές υποδοχές. 6-12 για την Κοκκίου, 10-16 για την Τσίμα, 7-11 για τη Ρόγκα, Μερτέκι 3-10, 4-10 για τη Σμούτ, 6-20 για την Ψωμά. Υποδοχές 37% για τον Μαρκόπουλο, 53% για τον Παναθηναϊκό. Με τη Βίλκου στο σερβίς. Κοκκίου, Σμούτς. Θα βγει άμυνα και πόντος για τον Παναθηναϊκό με τη Βίλκου. Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα πολύ σημαντικό σε αυτό το δεύτερο σετ για να το πάρει και να σοφαρίσει σε 1-1. Χαλασμένη υποδοχή από την Ψωμά, Κοκκίου. Όχι, ασυνεννοησία και φαίνεται ότι η Σμούτς έχει χτυπήσει, έχει πατήσει άσχημα. Μάλιστα. Της γύρισε ο Αστράγαλος. Δυστυχώς, εδώ. Ακριβώς. Πιάνει το δεξί της πόδι. Νομίζω ότι το πλάνο τα λέει όλα. Με 7 πόντους μέχρι στιγμής, το δεξί της πόδι.
έχει πατήσει πολύ άσχημα, όπως φάνηκε και στο replay. Θα δείξει ότι έχει επηρεαστεί ή όχι από το... από τον τραυματισμό. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία τώρα χωρίς τις Μούτζ να προηγηθεί. Εδώ η φάση δεν τελειώνει στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Τσίμα, Σωμά, Κάρπεντερ, Λιάγκη πόντος από την Μεταξά και την Βίλκου. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κακή υποδοχή για τον Μαρκόπουλο, που σίγουρα φαίνεται πολύ επηρεασμένο και από αυτόν τον τραυματισμό. Δεν του πάει φέτος του Μαρκόπουλου, είναι αλήθεια, με τους τραυματισμούς. Λιάγκη, παραλίγο να πάρει τον πόντο, Πατσέκο για την Τσίμα. Θα βγαίνουν από την Κάρπεντερ, Ψωμά για την Λιάγκη, μπλοκ! Έξω από την Λιάγκη, 0-2. Ο Μαρκόπουλος που έχει να πάρει πόντο στον αγώνα από το 17-17 του δεύτερου σετ. Κάρπεντερ, Λιάγκη στην διαγώνη ρόκα, θα βγάλει την άμυνα κόντρα για τον Παναθηναϊκό με τη Βίλκου. Θα βγει άμυνα από την Ψωμά. Κοκκίου σε ρόλο Πασαδόρου. Η Γιάνκοβα απλώς θα περάσει την μπάλα. 3-0 με τη Μεταξά. Για τον Παναθηναϊκό, με την Πατσέκο στο σερβίς. Κάρπεντερ, πρώτος χρόνος με τη Γιαννέλου, δεν είναι επιτυχημένος, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με την Τσίμα, έξω πόντος για τον Μαρκόπουλο μετά από πάρα πολλή ώρα. Μειώνει σε 3-1. Σερβίς τώρα για την καινούρια, την Ιβάνα Γιάνκοβα. Εδώ. Από την Βαρντάρ Σκοπίων. Πατσέκο. Υπάρχει αντίδραση για τον Μαρκόπουλο με την Λιάγκη. Πατσέκο. Η Πάιπ με τη Μερτέκη. Η άμυνα από την Ψωμά. Κάρπεντερ. Και πάει λάθος με διπλή παλιά από την Κάρπεντερ. Αλλαγή. Στη θέση της Τσίμα για το σερβίς η Εύη Χρήστου. Χρήστου γεννημένη το 87. Χαλασμένη υποδοχή από την Ψωμά. Απλώς η μπάλα θα περάσει στο τερέν του Μαρκό, του Παναθηναϊκού. Μερτέκη στην κόντρα επίθεση. Η Ιβάνοβα δεν μπορεί να σώσει την μπάλα. 5-1. Εδώ. Φάνηκε ότι θα έβγαινε άμυνα για τον Μαρκόπουλο. Δεν μπορείς όμως. 5-1. Με την Χρήστου στο σερβίς. Εδώ βλέπετε την Αλεξάνδρα Ψωμά. Και ο σερβίς είναι η Χρήστου. Κάρπεντερ, πρώτος χρόνος με την Γιαννέλου, επιτυχημένος. 5-2. Με την Λιάγκη τώρα στο σερβίς. Jump service, πόντος με τη Γιαννέλου. 3-5, Παναθηναϊκός εδώ έχει κακή υποδοχή. Και το εκμεταλλεύτηκε η Γιαννέλου.
Βλέπετε εδώ την... Νάσια Λιάγκη, που επέστρεψε τώρα με την Ιβάναβα στην ομάδα μέσα. Επέστρεψε στην θέση της που είναι η ακραία. Νέο λάθος! Και μπάλα είναι έξω. Χαμένη ευκαιρία για τον Μαρκόπουλο. Εδώ ο Παναθηναϊκός στέκεται τυχερός. Έξι τρία. Στρεβείς με την μεταξά. Άσος! Ο πρώτος στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό. 7-3. Με τη μεταξά να πηγαίνει και πάλι στο σερβίς. Κάρπεντερ με τη μία απόντος. Κάρπεντερ το κάνει αυτό συχνά, είναι η αλήθεια. Και εδώ δικαιώνεται. 7-4. Σερβίς με την Γιαννέλου. Υποδοχή από τη Μερτέκη. Πατσέκο, Βίλκου, το μπλοκ από την Δικαιούλια. Υψωμά, απλώς θα περάσει την μπάλα. Καβαδία, Μερτέκη θα κοπεί από το διπλό μπλοκ του Μαρκόπουλου. Βίλκου και πάλι με διπλό μπλοκ. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Φιλέ. 8-4. Τεχνικό time-out. Πρώτο στο τρίτο σετ. Εδώ το φιλέ. Το 4. Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα. Η Σμούτζ είναι εκτός αγώνα με τραυματισμό στον Στράγαλο. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Αλλά περιμένουμε ακόμα να δούμε τι, αν υπάρχει κάποια πρώτη διάγνωση από τους ανθρώπους του Μαρκόπουλου. Βλέπετε εδώ και τον πάγκο της γηπεδού ομάδας. Και σερβίς από την Βίλκου. Για τον Παναθηναϊκό. Προηγείται με 4. Στο φιλέ. 8-5. Και ο Ρούσης κουνάει το κεφάλι του. Έξι καραμένα σερβίς για τον Μαρκόπουλο. 4 για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κακό σερβίς από την Κάρπεντερ. Που μιμείται τη Βίλκου. Και στέλνει την μπάλα στο φιλέ. 5-9. Κλείνει η αλλαγή της Χρήστου με την Τσίμα. Προδοχή από την Κοκκίου. Κάρπεντερ, εξαιρετική πάσα για την Ψωμά που δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Βίλκου πόντος με Γιάνκοβα και Δικαιούλια. 15, με γίνεται και Δικαιούλια στο μπλοκ. Double score για τον Παναθηναϊκό. Όπως και στο πρώτο σετ. Στο δεύτερο σετ, με συγχωρείτε. Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα. Γιάνκοβα δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. 11-15.
Carpenter, ψωμά, block out. 11-6. Εδώ σε επανάληψη. Δεν μπόρεσε το διπλό μπλοκ του Παναθηναϊκού. Πατσέκο Τσίμα βγήκε χωρίς μπλοκ και παίρνει τον πρώτο. 12-6. Carpenter. Εδώ έπρεπε μάλλον να περάσει την μπάλα μόνη της, έτσι πως ήρθε αυτή από την υποδοχή. 13-6. Και time out από τον Βέσκο Ιβάνοβιτς. Λογικό. Πλέον τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά για την ομάδα του. Τα λέει και με την Γιάνκοβα. Επιθέσεις ψωμά 10-29, Λιάγκ 9-29, Σμούτζ εκτός αγώνα πλέον 7-24, Βίλκο 6-22, Μερτέκη 5-23, Τσίμα 4-23, Μεταξά 4-7, Καβαδία 2-5. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Στο 32% για τον Μαρκόπουλο η επίθεση, το 27% για τον Παναθηναϊκό. Υποδοχές το 37% για το Μαρκόλ, 51% για το Παναθηναϊκό. Η Μερτέκη θα προσπαθήσει να διώξει την, να επαναφέρει την μπάλα. Ωραία προσπάθεια πάντως, καταχειροκροτείται. 13-7. Σερβίς τώρα από την Βιργινία Δικαιούλια. Κακή υποδοχή από τη Μερτέκη, πάρα πολύ κακή. Ευκαιρία για την γηπεδούχη ομάδα να πάρει τον πόντο και το κάνει με την Λιάγκη. 8-13. Στο μείον 5 το Μαρκόπουλο, Παναθηναϊκός έχει σταθερά το προβάδισμα σε αυτό το σετ. Τώρα είναι καλή που δέχει από τη Μερτέκη. Πατσέκο με την Μεταξά. 14-8. Ψωμά την υποδοχή, Carpenter, η επιλογή της είναι η Λιάγκη, νέος πόντος από την Νάσια Λιάγκη, 9-14. Γιάνκοβα στο σερβίς, δυσκολεύει την υποδοχή του Μαναθηναϊκού, Βίλκου, πόντος. Αθηνιακός φαίνεται σε αυτό το σετ και μετά το 17-17 του δεύτερου σετ να έχει πάρει τα ενία του αγώνα, να ελέγχει τον αγώνα. Carpenter, πρώτος χρόνος με τη Γιαννέλου. Το έχει ξανακάνει το Μαρκόπουλο και το έχει κάνει επιτυχημένα. 15-10. Εδώ, σε επανάληψη, τελευταία φάση,
με σερβίς από την Άσια Αλιάγκη, jump service, η Πατσέκο για τη Μερτέκη, είναι 4 μπάλες. 11-15. Το Μαρκόπουλο που κάνει ένα μικρό σερί. Το 9-15 στο 11-15. Στο φιλέ από τη Λιάγκη. 11-16 τεχνικό time out. Ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα, σημαντικό, και με την απουσία της Μούτς που τραυματίστηκε στο τέλος του δεύτερου σετ. Είναι για πιο εμπειρή ομάδα, αφού είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Κοκκίου 10-17 υποδοχές, Ψωμά 8-28, Τσίμα 12-19, Ρόγκα 7 στις 11, πολύ καλή. από την Κοκκίου, πολύ μακριά οι υπόλοιπες. Ρόγκα 11, Μερτέκη 11, Τσίμα 10, Κάρπεντερ 10, Ψωμά 10, Λιάγκη 6, Πατσέκο 4, Δικαιούλια 5, Βίλκου 3. Σα 61-42 άμυνες υπέρ του Μαρκόπουλου. Αυτή η διαφορά υπήρχε από το ξεκίνημα του αγώνα. 11-16. Σερβίς από την Μεταξά. Έξω. Οκτώ τα χαμένα σερβίς για τον Μαρκόπουλο, 5 για τον Παναθηναϊκό. Σχετικά λίγα για το πώς έχει πάει το μάτς μέχρι τώρα. Πατσέκο, δεν μπορεί, Λιάγκη στην πίσω ζώνη. 12-17. Με σερβίς από την Βίλκου, σκουπίζεται και το τερέν. Υποδοχή από την Λιάγκη, Ψωμά, υπάρχει άμυνα για τον Παναθηναϊκό, πόντος από την Ψωμά που διαμαρτύρεται στον κύριο Μιχαηλόγλου. 17-13. Βλέπετε εδώ την Κάρπεντερ σε πρώτο πλάνο που πάει στο σερβίς. Υποδοχή δεν είναι καλή από τη Μερτέκη. Βίλκου, η μπάλα θα σπάσει το μόνο μπλοκ του Μαρκόπουλου. Γιάνκοβα, η Ρόγκα θα βγάλει την άμυνα. Πατσέκο, Μερτέκη στη διαγώνια μέσα. 18-13. Ο κύριος Μιχαήλου καλεί την Κάρπεντερ για να της πει κάποια πράγματα. Και κίτρινη στην Κάρπεντερ. 18-13. Κάρπεντερ, Λιάγκη, πόντος, δεν ήταν η Λιάγκη, ήταν η Γιάνκοβα. 18-14. Εδώ. Καλή προσπάθεια από την πιτσιρίκα, την Γιάνκοβα. Δεν μπόρεσε η Ρόγκα.
παρά τη βουτιά της Πατσέκο. ...18-14. Πολύ κακή υποδοχή από την Ρόγκα, η οποία όμως θα βγάλει εδώ την άμυνα, θα πάρει και μια ρεβάνση για την κακή υποδοχή που έκανε νωρίτερα. Η Τσίμα δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Κάρπεντερ, μπάλα, είναι block out. Σωστό, 18-15. Το Μαρκόπουλο μειώνει στους 3. Και έχει σερβίς και πάλι με την ψωμά. Σήμα θα δεχτεί τον μπλοκ. Ναι, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με την Βίλκου η Κοκκιού θα βγάλει την άμυνα. Κάρπεντερ, μπλοκ out. Από την Ελιάγκη, 16-18. Να που το Μαρκόπουλο αφυπνίζεται, μειώνει στους 2. Εδώ έχει βρει την Πατσέκο. Time out από τον Γιώργο Ρούση. Το Μαρκόπουλο είναι στο μείον 2. Και αυτό αναγκάζει βέβαια τον Γιώργο Ρούση να πάρει time out για να πει κάποια πράγματα στις παιχτριές του. Παναθηναϊκός έχει 8 παραπάνω πόντους, κερδισμένους πόντους. Έχει όμως 13 πόντους λιγότερους από την επίθεσή του, έχει έναν άσο λιγότερο, έχει 5 μπλοκ περισσότερα και παίρνει από τον Μαρκόπουλο 31 πόντους από τα λάθη, δηλαδή ένα σετ και κάτι. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει κάνει μόλις 14. Για να δούμε, 16-18. Σερβίς και πάλι για την ψωμά. Σημαδεύει και πάλι τη Ρόγκα, άσος! 17-18. Τρεις άσοι για τον Μαρκόπουλο, ένας για τον Παναθηναϊκό. Λίγοι μέχρι τώρα στο παιχνίδι πάντως. Νέα κακή υποδοχή από τον Παναθηναϊκό. Τσίμα στην πίσω ζώνη. 19-17. Παναθηναϊκός ξεκολλάει, το 13-18 έγινε 17-18. Με ένα 4-0 σερί και σταματάει τώρα το σερί με τον πόντο της Τσίμα. Υποδοχή από την Κοκκίου. Κάρπεντερ, δικαιούλια. Η Βίλκου θα βγάλει την άμυνα, Τσίμα έξω. ...18-19. Σερβίς είναι από τη δικαιούλια. Μερτέγει την υποδοχή, Πατσέκο. Τσίμα, μπλοκ διπλά από το Μαρκόπουλο και πάλι Τσίμα. Λιάγκη, περιμένει στην πίσω ζώνη Μερτέκη. Πατσέκο, η επιλογή της είναι η Τσίμα. Θα βγάλει εξαιρετική άμυνα Κάρπεντερ. Γιάνκοβα στη διαγώνιο. Κάρπεντερ και πάλι για τη Λιάγκη. Πάει πολύ πίσω το κορμί της. Κακή πάσα. 18-20. Αν δείτε τις αντιδράσεις του Δέσκο Ιβάνοβιτς, είναι όλα τα λεφτά. Έχουμε ντέρμπι σε αυτό το σετ. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει σε χαλαρούς ρυθμούς, καθώς είχε μια διαφορά μεταξύ 4 και 5 πόντων, αλλά το Μαρκόπουλο αντιδρά. Κάρπεντερ, block out της Λιάγκη με την Βίλκου και την Μεταξά. 19-20. Στον πόντο το Μαρκόπουλο. Γιάνκοβα πάνω στην Ρόγκα, Πατσέκο, μπλοκ, όλα! 20 όλα για τον Μαρκόπουλο.
το μπλοκ για πρώτο χρόνο της Μεταξά. Time out από τον Γιώργο Ρούση. 20-20 στα ίσια δύο ομάδες στο τέλος του τρίτου σετ. Πόντι από μπλοκ για Ανέλοχη 3, Καβαδία 4, Μεταξά 2, Δικαιούλια Κάρπεντερ, Μερτέκη, Βίλκου, Τσίμα από έναν. Και φωνές από τον Γιώργο Ρούση. Πόντι, 15 Λιάκη, 13 Ψωμά, 8 Βίλκου, Μεταξά, Γιαννέο, 7 Καβαδία, Σμούτς που είναι εκτός, Μερτέκη, Τσίμα με 3 Κάρπεντερ, 6 Κάρπεντερ έχει 3. Για να δούμε. Σερβίς από την Γιάνκοβα. Με τα χέρια η Τσίμα, Πατσέκο, Βίλκου. Ευκαιρία για τον Μαρκόπουλο να περάσει μπροστά με την Κάρπεντερ, πόντος! 21-20. Για πρώτη φορά τον Μαρκόπουλο μπροστά στο σκορ μετά το 4-3 του πρώτου σετ, του δεύτερου σετ με σκορτε. Γκούζου στην θέση της Μεταξά. Με την Γιάνκοβα στο σερβίς. Άσος! Δεν μπορεί η Τσίμα. 22-20. Το 18-20 γίνεται 22-20. Και το 12-17 και το 13-18 γίνονται 22-20 με σερί 9-2 που τρέχει το Μαρκόπουλο. Εντυπωσιακή ανατροπή στο τρίτο σετ. Έξω. 22-21. Με την Γιάνκοβα αλλαγή. Πολυδόρο στη θέση της Γιάνκοβα. Που δείχνει καλά στοιχεία. Σερβίς από την Τσίμα. Σερβίς από την Κοκκίου. Πάρα πολύ κακή. Και 22 όλα. Παναθηναϊκός αντιδρά πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα και σοφαρίζει. Και σοφαρίζει. 22 όλα. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση του Μαρκόπουλου. Αν μπορεί να αντέξει την πίεση που λογικά θα ασκήσει ο Παναθηναϊκός. Λιάγκη. Κάρπεντερ. Πάει να καρφώσει Μερτέκη. Υπάρχει άμυνα από την Κοκκίου. Πατσέκο, Γκούζου. Υπάρχει παράβαση. Παράβαση είναι από την Γκούζου. Πέρασε το πόδι της, λέει ο κύριος Μιχαήλογλου. Στο τερόν του Μαρκόπουλου, 23-22. Σερβίς από την Λιάγκη, υποδοχή με από τη Μερτέκη, άσος! Σετμπολ! Αλλαγή Μεταξά με την Γκούζου. Δύο ευκαιρίες για τον Μαρκόπουλο να πάρει το σετ και να προηγηθεί με 2-1. Υποδοχή από την Ρόγκα Πατσέκο. 24-22. 24-23. Για μαρτύρα τον Μαρκόπουλο για φιλέ. Χαμένο το πρώτο σετ μπολ. Time out από τον κύριο Βέσκο Ιβάνοβιτς. Παναθηναϊκός καλείται τώρα να γυρίσει το μάτι. Το Μαρκόπουλο θέλει ένα πόντο για να πάρει το σετ. Ο
το έχει βρει. Το δάχτυλο, έχει βρει το δάχτυλο, έχει βρει το δάχτυλο ακριβώς. Γι' αυτό διαμαρτύρεται το Μαρκόπουλο. Ευχαριστούμε για το replay. Κερδισμένη πόντι ο Παναθηναϊκός, έχει 5 πόντους παραπάνω. Έχει 4 άσους λιγότερους, 13 πόντους λιγότερους στην επίθεση. Έχει 4 μπλοκ παραπάνω, αλλά παίρνει παραπάνω από τα μισά. Κάνει το Μαρκόπουλο παραπάνω από μισά λάθη από ό,τι έχει ο Παναθηναϊκός. 34-16, 24-23. Σερβίς από την Ναταλία Μεταξά. Υποδοχή από την Κοκκίου. Κάρπεντερ, ψωμά, πόντος, 24 όλα. Το παιχνίδι στην ισοπαλία. Και είμαστε ακριβώς εκεί που ήμασταν στο πρώτο σετ, που υπήρξε ισοπαλία για πάλι στο 24 όλα και το πήρε το Μαρκόπουλο με 27-25. Έξω, πολύ κακό σερίς από την Μεταξά, 25-24. Σερβίς από την Γιαννέλου. Set ball. Και πάλι για το Μαρκόπουλο. Φοβερή άμυνα αλλά χωρίς συνέχεια. 25 όλα. Σερβίς για το Παναθηναϊκό, 25 όλα ισοπαλία με την Βίλκου, υποδοχή από την Ψωμά. Κοκκίου σε ρόλο Πασαδόρου. Ψωμά! Εντυπωσιακή έμενα το Παναθηναϊκό. Κάρπεντερ, 26-25. Τρίτο σετ μπολ. Τέταρτο σετ μπολ για το Μαρκόπουλο σε αυτό το σετ. Αποδοχή από την Μερτέκη, Πατσέκο, τέλος σετ, με μπλοκ σε πρώτο χρόνο από την Ψωμά, 27-25. Και το Μαρκόπουλο μπροστά με 2-1. Δείτε πώς πανηγυρίζουν οι άνθρωποι στις εξέδρες του Μαρκόπουλου και τα παιδάκια από τις ακαδημίες. Το Μαρκόπουλο το οποίο προηγείται με 2-1 στα σετ. Εδώ. Ψωμά περιμένει την Καβαδία. Την κόβησε πρώτο χρόνο. Τέλος σετ 27-25. Το Μαρκόπουλο θα πάρει από αυτό το παιχνίδι. Ό,τι και να γίνει πλέον, ένα πόντο τουλάχιστον. Που έχει μία στις 5 επιθέσεις. Μπάλα είναι έξω. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, ακόμα και να κερδίσει το μάτς με 3-2, θα μείνει πίσω από τον Ολυμπιακό, είτε παίρνοντας ένα πόντο στο σημερινό παιχνίδι, είτε δύο εάν κερδίσει. Λιάγκη ή και κανέναν βέβαια, αν χάσει με 3-1. 2-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έντε καπλό για τον Παναθηναϊκό, 6 για τον Μαρκόπουλο. Καβαδία στο σερβίς, Κάρπεντερ, δεν μπορεί Γιαννέλου, 3-0. Και πάλι Καβαδία, υποδοχή από τη Γιαννέλου. Κάρπεντερ για τη Λιάγκη. Παναθηναϊκός θα έχει
Συνέχεια και κόντρα επίθεση με την Τσίμα. Η Κοκκίου τρομερή άμυνα, αλλά βρίσκει στο σίδερο. Πάνω στην οροφή. 4-0. Ακόμα είναι πολύ αρχή. Είδαμε και στο τρίτο σετ του Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 13-18 και ήταν σταθερά με 5 πόντους στο σετ. 4-5 πόντους και τελικά το πήρε το Μαρκόπουλο. Καβαδέ έχει 8 πόντους μέχρι τώρα. Η Πάιπ με την ψωμά, πολύ άσχημα εκτελεσμένη. 5-0. Time out πολύ γρήγορα τον Βέσκο Ιβάνοβιτς, καθώς βλέπει την ομάδα του να μπαίνει πολύ νόθρα σε αυτό το σετ και να προηγείται και να χάνει μάλλον με 5-0, ο Παναθηναϊκός προηγείται. Και ειδικές οδηγίες στην Carpenter για το πώς θα μοιράσει το παιχνίδι. Μαρκόπουλο που κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση δεδομένων των προβλημάτων που έχει με τη Smooth στον τραυματισμό στο τέλος του δεύτερου σετ. Την Πράδο να έχει φύγει εδώ και καιρό. Με την Γιάνκομα να έρχεται ως νέα διαγώνηση, αλλά πολύ νέα και ουσιαστικά είναι κίνηση για το μέλλον. Ο Παναθηναϊκός. Υποδοχή στο 43% του Μαρκόπουλου, στο 44% ο Παναθηναϊκός. Υποδοχή από την Ψωμά, Κάρπεντερ, Λιάγκη, πόντος. Όχι, υπάρχει συνέχεια. Όχι, έχει βρει κάτω. Έχει βρει. 5-1. Βλέπετε εδώ στο πρώτο πλάνο την Βιργινία Δικαιουλιά. Λιάγκη 15-39 επιθέσεις, κάνει και το σερβίς έξω. 6-1. Τα βάζει και με τον εαυτό της. Κακή υποδοχή από την Ψωμά, από την Λιάγκη Ψωμά, Γιάνκοβα, Παναθηναϊκός η κόντρα, το μπλοκ, Κάρπεντερ, πρώτος χρόνος με τη Γιαννέλου, 7-1 για τον Παναθηναϊκό, που μπαίνει πολύ δυνατά και αποφασισμένος να πάρει αυτό το σετ και να πάει το παιχνίδι στο tie break, χάνει με 2-1. Υποδοχή από την Λιάγκη Ψωμά. Η μπάλα θα σπάσει το διπλό μπλοκ του Παναθηναϊκού. Ρόγκα σε ρόλο Πασαδόρου. Βίλκου πόντος. 8-1 τεχνικό time out. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι σαφώς καλύτερος σε αυτό το σετ. Ήδη ξέρει ο Παναθηναϊκός ότι δεν μπορεί να φύγει με τρεις πόντους από τον Μαρκόπουλο, άρα δεν μπορεί να εισβαθμίσει και πάλι με τον Ολυμπιακό στην κορυφή του πρωταθλήματος. Θέλει όμως να πάρει τη νίκη έστω με 3-2, να πάρει τους δύο πόντους. Βίλκου 10 μεταξύ 10 για τον Παναθηναϊκό, Διλιάγκη 17 για τον Μαρκόπουλο, Ψωμά 14. Γιαννέλο 8, Καβαδία 8, Σμούτζ 7, Τσίμα 7. Οι υπόλοιποι πόντι για τις δύο ομάδες. Οκτώ ένα. Σερβίς από την Πατσέκο. Υποδοχή από την Κοκκίου είναι καλή. Κάρπεντερ Ψωμά στη διαγώνη. Η Ρόκα θα βγάλει μία ακόμα πολύ καλή άμυνα. Η Μερτέκη για την Πάιπ μέσα 9-1. Πολύ ωραία προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Ποιος αντιδρά σωστά σε αυτό το σετ, όντας και με 2-1 πίσω. Πατσέκο στο σερβίς.
Άσος, 11 για τον Παναθηναϊκό. Και αλλαγή με την Πολυδόρου. Αλλάζει Πασαδρό για την Κάρπεντερ. 5-2 η άση υπέρ του Μαρκόπουλου. Ξερούσε από την Πατσέκο. Κακή υποδοχή από την Κοκκίο, αλλά υπάρχει μπλοκ για τον Μαρκόπουλο. Γιαννέλου, πόντος. 12. Λέω τον Βέσκο Ιβάνοβιτς. Και η δικαιούλια. Συγγνώμη, αυτή είναι η διεργυνία δικαιούλια. Στο σερβίς είναι η Γιαννέλου, που έχει 3 πόντους από μπλοκ. Έξω. Ακόμα ένα χαμένο σερβίς για τον Μαρκόπουλο. 11-2. Παραμερικώς έχει πάρει μια τεράστια διαφορά σε αυτό το σετ. Άρα το Μαρκόπουλο απέδειξε και στο πρώτο σετ και στο τρίτο σετ, αλλά και στο δεύτερο που ισοφάρισε από το 8-12, ότι έχει τα ψυχικά αποθέματα. 12-2 Παναθηναϊκός στο συν 10. Με σερβίς τώρα και πάλι από την Ξένια Τσίμα. Την Ζένια Τσίμα, την αρχηγό Παναθηναϊκού. Άσος, 13-2. Αν μη τι άλλο, πάντως όσοι βλέπετε το μάτς δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Πολύ ωραία εξέλιξη, πολύ ωραίες φάσεις. Τα ημάτα από τον Βέσκο Ιβάνοβιτς, βλέπει την ομάδα του σαν να τα έχει παρατήσει λίγο σε αυτό το σετ, παρότι προηγείται με 2-1. Σίγουρα υπάρχει και η κούραση. Το σκορ στο 2-13. Παναθηναϊκός μπαίνει στο παρκέ, το ίδιο θα γίνει και με τον Μαρκόπουλο. Και για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη συνέχεια αυτού του σετ και γενικά του αγώνα. 22 άμυνες από την Κοκκίου, την Τόνια Κοκκίου, πάρα πολύ καλή. Πολύ κακή υποδοχή από την Λιάγκη. Και εύκολα η Βίλκου θα πάρει τον πόντο, 14-2. Τσίμα στο σερβίς, Πολυδόρου, ψωμά, πόντος. 14-3. Πολυδόρου στο σερβίς. Κάκη στην υποδοχή από την Μερτέκη που θα πάρει και την επίθεση. Η κόντρα είναι για τον Μαρκόπουλο. Πολυδόρου με την ψωμά. Έξω. 15-3. Κοκκίου αφήνει την μπάλα σωστά. 4-15. Σερβίς από τη Γιαννέλου και αυτό κακό. 16-4. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα το καθαρίσει εύκολα αυτό το σετ.
Παναθηναϊκός που έχει χτίσει μια διαφορά 12 πόντων, σαφώς ανώτερος από τον Μαρκόπουλο που δεν μπήκε ποτέ σε αυτό το σετ μετά το 2-1. Χαμένα σερβίς 5 για τη Μεταξά, 3 Κάρβετ Νελιάγκη, Γιάνκοβα 2 και Γιανέλου, Δικαιούλια 1, Γκούζου 1, Βίλκου 1. Για να δούμε. Έτσι πως είναι η εξέλιξη του αγώνα, πάμε σε tie break για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει τους δύο πόντους και ποια τον ένα σε αυτή την αναμέτρηση. Το Μαρκόπουλο παίρνει ένα πόντο, ίσως ένα παιχνίδι που δεν υπολόγιζε απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο που είναι ο Παναθηναϊκός. Υποδοχή από την Κοκκίου, χαλασμένη. Γιάνκοβα στην πίσω ζώνη μέσα. 16-5. Εδώ καμία αμφιβολία. Στη μεγάλη διαγώνη, ακριβώς στη γωνία. 16-5. Μία 8 επιθέσεις για τη Δικαιούλια. Άσος. 6-16. Μαρκόπουλο θέλει να γεμίσει λίγο το σετ. Είναι η αλήθεια. Για να πάει και με καλύτερη ψυχολογία στο tie break. 17-6. Η Πατσέκο στον πάγκο, περνάει η Χαρά Παπαδοπούλου, αλλάζει Πασαδόρο ο κύριος Δρούσης για να ξεκουράσει και την Πατσέκο για να πάμε στο tie break, βέβαια εκεί που θα κρυθούν όλα στο σημερινό παιχνίδι. 17-17. Γιάνκοβα. Άσος. 8-17. Η Χρήστο στη θέση της Μερτέκη. Και σερβίς πάλι για την Γιάνκοβα. Παπαδοπούλου. Δεν υπάρχει συνέχεια από την άμυνα της Γιάνκοβα και την Κοκκίου που προσπάθησε να βάλει το πόδι της για να σηκώσει την μπάλα. 8-18. Υποδοχή από την Γιανέλου, Πολυδόρου, Γιάνκοβα, κόντρα επιθέσεις για τον Παναθηναϊκό με την Παπαδοπούλου, το πέρασμα η Κοκκίου, άλλη μία άμυνα αλλά χωρίς συνέχεια. 19-8. Καβαδία στο σερβίς. Κακή υποδοχή από την Λιάγκη, απλώς θα περάσει την μπάλα. Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία για το 28 με την Τσίμα, ναι. Και πάμε πλέον για το tie break. Σε λίγο εκεί που όλα θα κρυθούν για την νικήτρια του σημερινού αγώνα και για το μοίρασμα των πόντων, των τριών πόντων. Πολυδόρου, Γιανέλου. Επιτυχημένος ο πρώτος χρόνος, 9-20. Αλλαγή Παπαδάτου στον αγωνιστικό χώρο στη θέση της Λιάγκη και αυτή για ξεκούραση.
Block out. 21-9. Το σερβίς είναι για την Παπαδοπούλου. Μπάλα είναι μέσα από τη Μεταξά. 22-9. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές βέβαια από τους δύο προπονητές. Λογικό έτσι πως πάει το σετ με τον Νόμο. Άσος δεν μπορεί για να βγάλει την άμυνα. Με το νούμερο 20 η Χαριτονίδη και όχι Παπαδότο όπως λέει η φανέλα της. Είναι η νεότερη παίχτρια ηλικιακά στην Α1 από το φυτώριο του Μαρκόπουλου. Γεννημένη το 2001 παρακαλώ. Υποδοχή από την Γιαννέλου, Πολυδόρου, Γιαννέλου μπλοκ μέσα από Βίλκου και Μεταξά. Πολύ πολύ εύκολο ο Παναθηναϊκός θα πάρει το τέταρτο σετ και θα πάμε στο tie break εκεί που θα κρυθούν όλα. 13-6 τα μπλοκ υπέρ του Παναθηναϊκού. Σερβίς είναι και πάλι από την Χαρά Παπαδοπούλου. Γιαννέλου μπλοκ, η Κοχίου θα βγάλει την άμυνα. Πολυδόρου και πάλι για τη Γιαννέλου. Νέα άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Πολυδόρου το πέρασμα. Ο Παπαδοπούλου θα βγάλει την άμυνα. Το πλασέ. Νέα άμυνα από την Ρόγκα. Και τελειώνει το σετ. 25-9. Ο Παναθηναϊκός θα σοφαρίσει εύκολα σε 2-2 και όλα θα κρυθούν πλέον στο tie break. Βλέπετε εδώ σε επανάληψη την τελευταία φάση. Εμείς θα σας αφήσουμε για λίγο. Νικήτρια ομάδα, 34% επιθέσεις για τον Μαρκόπουλο, 33% για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κακή υποδοχή από τη Λιάγκη. Θα πάρει όμως την επίθεση. Η κόντρα είναι για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει παράβαση. Μεταφορά. 1-0. Και βέβαια το Μαρκόπουλο ξεχάσει ότι είδατε στο τέταρτο σετ. Την εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού. Τώρα εδώ παίζεται η νίκη και η βαθμή. Σερβίς από την Γιάνκοβα, υποδοχή από την Ρόγκα. Πατσέκο, η επιλογή της είναι η Βίλκου. Θα κοπεί από τον μπλοκ του Μαρκόπουλου. Και πάλι ο Παναθηναϊκός έχει την επίθεση. Βίλκου έχει κόντρα το Μαρκόπουλο. Για να δούμε. Λιάγκη χτυπάει στη διαγωνή, Ρόγκα είναι εκεί για την άμυνα. Πατσέκο, Βίλκου. Κάρπεντερ, την περιμένει Πατσέκο. Και πάλι η τσίμα, η Κοκκίου είναι στην ευθεία. Λιάγκη, όχι λάθος. 1-1. Και λέει ο Βέσπιο Βάνοβης στην Κάρπεντερ θα έπρεπε να περάσει, όχι να περάσει την μπάλα, να κάνει πάσα στο πέρασμά της. 1-1. Κάρπεντερ, η Λιάγκη, υπάρχει μεταφορά. 1-2, ο Παναθηναϊκός μπροστά γυρίζει από το 1-0 στο 1-2 στο ξεκίνημα. Του Μαρκόπουλου με δύο δικά του λάθη εδώ ουσιαστικά. Δίνει τους πόντους στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Άσος 3-1 όπως και το Μαρκόπουλο, αλλά θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η εμπειρία βέβαια. Παναθηναϊκός που ήρθε εδώ για να πάρει μια καθαρή νίκη ή να πάρει τους 3 πόντους αν προτιμάτε, αλλά βρήκε απέναντί του έναν εξαιρετικό αντίπαλο, έναν πολύ αξιόμαχο Μαρκόπουλο. Τσίμα στο σερβίς υποδοχή από την Λιάγκη. Θα πάρει την επίθεση, 3-2. Με κακή υποδοχή, δύσκολη πάσα της Κάρπεντερ, η Λιάγκη τελικά παίρνει τον πόντο. Κακή υποδοχή δικιά της, της Λιάγκη. ...16-43 επιθέσεις για την Λιάγκη. Υποδοχή από την Ρόγκα. Πατσέκο, Βίλκου μέσα στην ευθεία, 4-2.
Εδώ βέβαια η κάθε πόντος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τσατσούρι στην θέση της μεταξά για το σερβίς. Η Κοκκίου βγάζει μια τρομερή υποδοχή, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την κόντρα για το 5-2 με τη Βίλκου. Block out από Ψωμάκη Γιαννέλου. Στο συν 3 το τριφύλι. Κοκκίου κάνει σήμερα εξαιρετικό παιχνίδι μαζί με την Λιάγη και την Ψωμά. Οι κορυφαίες του Μαρκόπουλου. Τσατσούρι στο φιλέ. Και κλείνει αλλαγή με τη μεταξά. Σερβίς από την Γιαννέλου. Έξω. 6-3. Προσπάθησε να παίξει με τις γραμμές, αλλά δεν τα κατάφερε. Ζαχαρούλα Γιαννέλου. Με σερβίς από την Βίλκου. Έξω και η Βίλκου. Μιμείται τη Γιαννέλου. Που έχει 3 χαμένα σερβίς. Μερτέκη την υποδοχή, Πατσέκο. Η Καρδία θα πάρει τον πόντο. 7-4. Μερτέκη στο σερβίς. Πάνω στην Κοκκίου, τρέχει Κάρπεντερ, υπάρχει ασυνεννοησία. 8-4. Παναθηναϊκός double score. Αλλαγή τερέν για τις δύο ομάδες. Και το παιχνίδι ξεκινάει αμέσως. Μερτέκη στο σερβίς, αλλά πριν από αυτό υπάρχει time out από τον Βέσκο Ιβάνοβιτς. Παναθηναϊκός που έχει πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα σε αυτό το πέμπτο σετ για να πάρει την νίκη, αλλά θα αφήσει ένα βαθμό τουλάχιστον στο Μαρκόπουλο εάν αναδειχθεί τελικά αυτός νικητής. Έναν πολύτιμο βαθμό όσον αφορά την πρωτιά της κανονικής περίοδου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και με τον Παναξιακό να έχει 27 και να παίζει την Τρίτη στη Σαντορίνη. Παναξιακό που χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό βόλεϊ στο 8 του Challenge Cup, όπως βέβαια και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης στους άντρες. Επίσης το Challenge Cup. Υποδοχή, πάρα πολύ κακή από την Λιάγκη, απλώς θα περάσει μπάλα. Πατσέκο, πόντος από την Καβαδία. 9-4. Καβαδία παίρνει πάνω της τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού στο τέλος. Μερτέκη, άσος, 14 Παναθηναϊκός, όλο ένα και πλησιάζει στην κατάκτηση του σετ και του παιχνιδιού, έστω και δύσκολα, έστω και με 3-2. 14, νέο ταϊμάτο από τον Βέσκο Ιβάνοβιτς, η ομάδα του μετά το 1-0 στο ξεκίνημα
δέχτηκε 10 πόντους, έχει πάρει μόλις 3 και... Αλιάγκη 18, Ψωμά 15, Βίλκου Τσίμα 13, Ζαχαρούλα Γιαννέλου 12, Μεταξά 10, Μεταξά 12, Καβαδία 11, Μερτέκη 8, Σμούτσι 7, Κάρπεντερ 5. Κοκκί 24 άμυνες, είπαμε, είναι από τις κορυφαίες του Μαρκόπουλου. Ρόγκα 18, τα δύο λίμπερο δηλαδή. Και Μερτέκη στο σερβίς. Κάρπεντερ, Γιάνκοβα, κόντρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό με την Τσίμα. 11-4 ο Παναθηναϊκός, 4 πόντους μακριά από την κατάκτηση του αγώνα. Κάρπεντερ. Μπάλα πηγαίνει στην γραμματεία. Δώδεκα, τέσσερα. Γιάνκοβα, το πλασέο Παναθηναϊκός έχει την κόντρα για το 13-4 με την Τσίμα στην ευθεία. 13-4. Παναθηναϊκός ο οποίος είναι δύο πόντους μακριά από την κατάκτηση παιχνιδιού. Καρπεντέρ, Γιάνκοβα, έξω. 14-4 και Παναθηναϊκός έχει set ball, match ball με 10 ευκαιρίες για να πάρει το παιχνίδι. Σχετικά εύκολα στο τέλος, αλλά θα αφήσει πόντο στο Μαρκόπουλο και το παιχνίδι τελειώνει με άσο. 15-4 ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει το σετ, θα πάρει τον...